Καλησπέρα σας κύριε Δουίτσι, χρόνια σας πολλά, καλή χρονιά ευχόμαστε. Καλησπέρα, και εγώ εύχομαι χρόνια πολλά και σε σένα. Περνάω στον Ανικό κύριε Βάκη Εφιανάκη λένε, και στους κριτικούς. Είναι λοιπόν το ζήτημα γενικότερα των εξαρτήσεων ιδιαίτερα σοβαρό και ο εθισμός. Ασχολείστε, είσαστε όπως είπαμε και σύμβουλος απεξάρτησης. Έχετε δει πάρα πολλά πράγματα. Έρχεστε λοιπόν στην Κρήτη γιατί είναι μια περιοχή που έχει και αυτή ένα δικό της μέγεθος στο ζήτημα των εξαρτήσεων. Να συμπληρώσω, κυρία Βακεφιανάκη, ότι είμαι πρώην. Ναι. Έχω περάσει λοιπόν από όλα αυτά με τα οποία τώρα ασχολούμαι, σαν σύμβουλος. Έχω περάσει πάνω από 15 χρόνια, που ξεκίνησα από το αλκοόλ, πέρασα στο χασίς, συνέχισα με την ηρωίνη, ξαναγύρισα στο αλκοόλ, δοκίμασα τα υποκατάστατα και ένας Θεός ξέρει πώς ζω ακόμα και σας μιλάω. Mm-hmm. Από λοιπόν, μόνο του αυτό είναι και το λέτε γιατί έχει και μια ιδιαίτερη βαρύτητα για τους ανθρώπους που μας ακούν, που βρίσκονται μέσα στο πρόβλημα ή που έχουν πάρει την απόφαση να κάνουν το επόμενο βήμα, που δεν είναι εύκολο βέβαια. Ναι, δεν είναι εύκολο, αλλά και δεν είναι και εύκολο και μάλλον δεν υπάρχει δυσκολότερο από αυτό που ζουν και οι ίδιοι και οι οικογένειες τους. Λέτε λοιπόν, παίρνω μια αφορμή από τον τίτλο της ομιλίας σας, είναι μεθαύριο το απόγευμα εδώ στο Ηράκλειο, στο βιβλιοπωλείο Ελευθερουδάκης. Εξάρτηση σε αλκοόλ και ναρκωτικά, η οικογένεια ενημερώνεται και δίνει τη λύση. Θα θέλατε να μας πείτε πάνω σε αυτό? Ναι. Να συμπληρώσω κάτι όμως. Ναι, ναι. Ότι είμαι 15 χρόνια και κάτι ήμουνα στη χρήση, 27 χρόνια πια καθαρός, σε πλήρη αποχή από όλα. Τα τελευταία 13 χρόνια και πήγα σπούδασα και εκπαιδεύτηκα σαν σύμβουλος. Άρα λοιπόν, έτσι με αυτή την γνώση και εμπειρία και αυτή την αγάπη και ενδιαφέρον που έχω για τα θέματα αυτά, γιατί πραγματικά θεωρώ ότι μου χαρίστηκε κάτι, μου χαρίστηκε η ίδια μου η ζωή, και θα πρέπει και εγώ να συμβάλλω στο να συμβάλλω στο να κάποιοι άλλοι άνθρωποι να βγουν από αυτήν την κατάρα που λέγεται αλκοολισμός ή απλά κακή χρήση. Η Κρήτη λοιπόν είναι πρώτη σε τροχιά δυστυχήματα, κυρία Βακεφιανάκη. Πρώτη. Δυστυχώς έχουμε τραγικές πρωτιές στο θέμα αυτό. Το λέμε συχνά πυκνά εδώ. Το λέτε, αλλά γι' αυτό έτσι αρχίζω και υψώνω το και προσπαθώ να ταρακουνήσω τους ανθρώπους. Δεν υπάρχει κανένας λόγος να μαζεύουμε σακάτιδες από τους δρόμους ή νεαρά παιδιά. Αυτή η περίοδο μου έχουμε δύο φορές το χρόνο στην Κρήτη. Αυτή τη φορά είχα βγει με Skype στην τηλεόραση και στο ραδιόφωνο γιατί δύο κοπελίτσες 14-15 χρονών ήταν από αλκοόλ, πέσαν σε κόμμα και τις πήγαν στο νοσοκομείο. Άρα λοιπόν, δεν μιλάμε μόνο για αλκοολισμό, για κάποιον ο οποίος αφού πίνει 10-20 χρόνια πια έχει εξαρτηθεί από το ποτό και είναι μπεκρίς. Εδώ μιλάμε για τους νέους ανθρώπους όπου η κριτική ελαφριά την καρδία δίνουν ειδικά στα κοπέλια τους και καμαρώνουν το παλικάρι τους που πίνει τις κούπες με τις ρακές, αλλά δεν ξέρω ότι θα το μαζεύουν και θα κλαίνε πάνω από το φέρετρο και θα έχουν συμβάλει οι ίδιοι με την ψωροπερηφάνειά τους και με τη λάθος αντίληψη που έχουν ότι αυτό το ποτό είναι ήσυχο όταν κάθεται μέσα στο ποτήρι. Όταν μπαίνει στο κεφάλι του ανθρώπου δημιουργεί θέματα και το ξέρετε ήδη όλοι σας και όλοι μας το ξέρουμε. Έτσι με αυτή την παρουσία, με αυτό το θάρρος μιλάω ότι το ποτό σε ανήλικους απαγορεύεται από τον νομοθέτη. Άρα κάτι ξέρει παραπάνω και θα πρέπει αυτό να το τηρούμε. Ας ξεκινήσουμε από αυτό λοιπόν. Τα ανήλικα παιδιά μας δεν θα πρέπει να τα αποτρέπουμε, θα πρέπει να τα αποτρέπουμε από το να δοκιμάσουν αλκοόλ. Τι δεν πάει καλά όμως, κύριε Δουίτσι, με το αυτονόητο? Δηλαδή εδώ συζητάμε, κανονικά δεν θα έπρεπε να συζητάμε για αυτό παραδείγματος χάρη το θέμα του αλκοολισμού σε ανήλικους ανθρώπους, σε νέα παιδιά.
γιατί θα έπρεπε να θεωρείται αυτονόητο ότι ένα παιδί δεν πρέπει να πίνει. Ενώ έχουμε τέτοια, έχουμε περιστατικά, τα λέμε και εμείς κατά καιρούς εδώ στις εκπομπές, στα δελτία ειδήσεων. Δυστυχώς στην Ελλάδα τα αυτονόητα δεν είναι αυτονόητα. Και γι' αυτό λοιπόν όποιος ακούσει, έτσι, εγώ αυτό είναι το καθήκον, για το θεωρώ καθήκον με να μιλάω έτσι, γιατί και εγώ υπήρξα ένας τέτοιος και εγώ είδα την οικογένειά μου και εμένα με μάζεψαν από τρακαρισμένο αυτοκίνητο και αναλύθηκαν σε κλάμα το πατέρας μου και αδερφός μου όταν είδε το αυτοκίνητο μια άμορφη μάζα. Εσείς όμως μιας και έχετε την εμπειρία κύριε Δουίτσι, αρχίσατε με ποια αφορμή τότε? Το ποτό. Ναι. Απλά επειδή σας άρεσε. Με καμία. Όλη η παρέλθια μου έπινε. Λοιπόν, για να μπορέσουμε να είμαστε πιο άνετοι. Και εγώ ειδικά, ας πούμε, λοιπόν, αφού με κανένα 2-3 ποτούλια έφηβος ήμουν πιο άνετος, φλέρταρα και πιο εύκολα και πιο, ξέρω εγώ, όλη αυτή η αμηχανία και το τρακ μου φεύγαν. Πιο πολύ έκανα, διασκέδαζα με τους φίλους μου και με τις μουσικές. Έτσι απλά, όπως όλοι οι νέοι. Βέβαια, δεν γίνονται όλοι. Ναι. Δεν είχαν όλη την ίδια πορεία με εμένα, αλλά δεν παίζουμε τη φωτιά. Και ούτε χρειάζεται κάποιος, γιατί εγώ είχα αυτή την πορεία που περιέγραψα, αλλά κάποιος δεν πρόλαβε να την έχει, γιατί πολύ απλά τσακίστηκε στο επόμενο τροχαίο δυστύχημα ή έπαθε κάτι άλλο. Είναι λοιπόν ένα θέμα καταρχήν της οικογένειας, η οποία και αυτή βέβαια πληρώνει τις συνέπειες, η οποία και αυτή ζει δύσκολες στιγμές δίπλα σε ένα άτομο, παύλα μέλος της, που αντιμετωπίζει κάποιο είδους εξάρτηση. Βοήθεια, γι' αυτό πρέπει να είναι πιο αυστηρή. Γι' αυτό μιλάω, δεν μιλάω για αγάπη. Η αγάπη, αν δεν περιέχει κανόνες και όρια, δεν είναι αγάπη, είναι αδυναμία, είναι ένα χύμα πράγμα. Γι' αυτό και λέμε η ενημέρωση δεν πρέπει να είναι μια απλή, ξέρετε τα ναρκωτικά σκοτώνουν, ή ξέρετε το χασίς που το βαφτίσαν κάναβι τώρα για να περάσουμε σε αυτό δεν είναι ακίνδυνο. Δεν είναι καθόλου ακίνδυνο. Το χασίς λοιπόν προκαλεί ψυχιατρικές βλάβες. Μας έχουν έρθει παιδιά από την Κρήτη με σχιζοφρένες και ψυχώσεις. Μόνο από το χασίς. Νέα παιδιά 20-23 χρονών. Να πούμε βέβαια, επειδή είπατε ότι σας έρχονται, να πούμε για την ΟΑΣΙΣ, για άνθρωπους που ενδεχομένως δεν γνωρίζουν και θα ήθελα να βρουν και κάποια βοήθεια, να ακούσουν μια άποψη σε περίπτωση που αντιμετωπίζουν πρόβλημα. Είναι λοιπόν ένα κέντρο υποστήριξης εξαρτημένων ατόμων από αλκοόλ, ναρκωτικά και τζόγο. Έχετε αρκετά κάμποσα χρόνια λειτουργίας. Έχουμε 16 χρόνια λειτουργίας. Mm-hmm. Η όσηση είναι καθαρά συμβουλευτικού χαρακτήρα. Δεν θα γίνει θεραπεία εδώ πέρα. Αυτό το ξεκαθαρίζουμε. Απλά ο σκοπός μας και ο ρόλος μας είναι αυτός. Αυτό που κάνουμε εμείς. Τώρα μιλάμε στο τηλέφωνο, μας ακούν κάποιοι άνθρωποι. Κάποιοι θα ακούσουν στις τρεις διαλέξεις και ομιλίες που θα κάνουμε μεθαύριο στο Ηράκλειο και στο Κρυονέρι Μιλοποτάμου. Έτσι να το τονίσω και αυτό. Mm-hmm. Γιατί έτσι με βρήκε μια δραστήρια πρόεδρος ενός συλλόγου στο Κρυονέρι, ένα μικρό χωριό υποθέτω. Στο Μιλοπόταμο, ναι. Στο Μιλοπόταμο δίπλα εκεί πέρα στην πηγή που γίνεται το ταραβέρι με το χασίς. Και πραγματικά έτσι μιλώντας για τα κοριτσάκια αυτά με Skype και από τηλεφώνου στο ραδιόφωνο, με άκουσε και ήθελε πραγματικά να προσφέρει στον τόπο της μια παρουσία της, σχέση με τον Γιάννη Ντομουζά, έναν επίσης πολύ δραστήριο γιατρό στα θέματα του αλκοολισμού που έχει κάνει. Ναι, είναι πολύ γνωστός καθηγητής γαστρεντερολογίας. Ναι, αλλά στο θέμα του αλκοολισμού. Ναι, είναι εγώ και. Τα ξέρω, ναι, πάνω είναι από 15 και χρόνια. Ναι, ασχολείται ειδικά με το θέμα του αλκοολισμού. Άρα να πάμε τον Γιάννη Ντομουζά, συγγνώμη λιγάκι. Θα πάμε στο Κρυονέρι την Κυριακή το πρωί και με τον Σιλικάρο τον Κώστα, σαν συντονιστή, σαν δημοσιογράφο, ναι. Ο οποίος. Στις 11 το πρωί, να πούμε για τους φίλους εκεί της περιοχής, ότι θα είναι η εκδήλωση στον Πολιτιστικό Σύλλογο, η Ασυρώτη. Μπράβο. Εγώ ήθελα να σας ρωτήσω, κύριε Δουίτσι, συνήθως ζητούν βοήθεια από εσάς, από το Κέντρο Υποστήριξης, οι οικογένειες, τα συγγενικά πρόσωπα των ανθρώπων που έχουν πρόβλημα, τα ίδια τα άτομα, και κυρίως από ποια εξάρτηση υποφέρουν.
Και από τις τρεις εξίσου ή είναι κάποια που έχετε τους έτσι μεγαλύτερα, βλέπετε μεγαλύτερα, περισσότερα περιστατικά? Σχεδόν πάντα ζητάει βοήθεια η οικογένεια πρώτα. Ο ίδιος εξαρτημένος είναι εχμάλωτος και επειδή έχει επηρεαστεί και η κρίση του και το μυαλό του, δεν θέλει το πολύ πολύ να ζητήσει βοήθεια μόνο για να βολευτεί, για να τακτοποιήσει κάποιες συνέπειες που έχουν προκληθεί από τη χρήση του είτε αλκοόλ είτε ναρκωτικών ουσιών. Άρα λοιπόν, γι' αυτό και εγώ ως επιτοπλίστων δουλεύω με την οικογένεια, γιατί αν δεν κινητοποιηθεί η οικογένεια, αν δεν ενημερωθεί, αν δεν σταματήσει να λέει όλοι το κάνουνε, γιατί αυτό θα ακούσω, όλα τα παιδιά πίνουνε, όλοι πίνουν αυτό το χασίσι και το θεωρούν δεδομένο και αυτονόητο. Το λένε αυτό οι οικογένειες, κύριε Δουίτση, ότι ναι, όλοι πίνουν χασίσι, οπότε... Ναι, ναι, όλα τα παιδιά το κάνουν. Δεν είμαστε και στην ηρωίνη. Λέω, περιμένετε να φτάσει στην ηρωίνη και μετά... Καταλαβαίνουμε όμως ότι αυτά τα οικογενειακά περιβάλλοντα δεν είναι... Και, δηλαδή έτσι όπως τα ακούμε τουλάχιστον εμείς, δεν πρέπει να είναι και τα πλέον υγιή, κύριε Δουίτση, για να το λένε αυτό. Δυστυχώς δεν είναι υγιή, εννοείται. Είναι παράλογο αυτό το πράγμα. Ενώ υγιή δεν εννοώ αν είναι καλά στην υγεία τους τα οικογένειες, τα μέλη της οικογένειας. Εννοώ ως νοοτροπία, εννοώ ως στάση ζωής, τι πρεσβεύουν. Αυτό εννοώ. Κύριε Βακεφιανάκη, όλα, πολλά πράγματα επηρεάζονται από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, από τους κυβερνώντες. Όταν λοιπόν για την κάναβη μπερδεύουν τη φαρμακευτική της χρήση με την ψυχολογική και όλο αυτό περνάει και ακούγεται ότι πιάσουμε, ξέρω εγώ, και έρχονται τα χασικλάκια εδώ πέρα και λένε αφού η φαρμακευτική χρήση, και το ρωτάω εγώ, στο έγραψε γιατρός, νεαρέ μου, και το παίρνεις και πίνεις τα τσιγάρα σου? Όχι, μου λέει. Άρα λοιπόν δίνουν ένα άλοθη και στους χρήστες, το απενοχοποιούν, όχι απλά το αποποινοκοποιούν ή πάνε να το αποποινοκοποιήσουν, που στην ουσία είναι σχεδόν μόνο για τα έξοδα των δικηγόρων είναι πιο πολύ το παιχνίδι όλο αυτό της ποινικοποίησης του χασίς. Το έχουν και να τραβιούνται οι γονείς να πληρώνουν δικαστικά έξοδα και οι δικηγόρους. Άρα λοιπόν όλο αυτό το πράγμα ξεκινάει από την κορφή, από το κεφάλι, βρωμάει το ψάρι, στο οποίο δεν υπάρχει σοβαρότητα στο κράτος για να πούνε ότι άλλο φαρμακευτική χρήση, στην οποία όλοι είμαστε σύμφωνοι, και άλλο ψυχολογική, και το αλκοόλ είναι αυτό και θα πρέπει πραγματικά να εφαρμόζονται οι νόμοι απαγόρευσης. Εμείς στην ΟΑΣΙΣ είμαστε 16 χρόνια και μιλάμε ότι δεν επιτρέπεται. Και κανένας εισαγγελέας, εκτός από μία εισαγγελέα εδώ πέρα ενός νομού, κάτι κουνήθηκε και άρχισε να κάνει ελέγχους και να λέει στα μπαράκια ότι το αλκοόλ σε ανήλικους απαγορεύεται. Ο άλλος, όταν είναι φανερά ανήλικος, δεν πρέπει να το σερβίρεις. Ναι, εννοείται, μια αλυσίδα είναι. Οπότε λοιπόν, κύριε Δουίτση, το Σάββατο θα είστε εδώ στο Ηράκλειο. Τι ώρα είναι η ομιλία σας? 6 ώρα στο Νέο Σφορουδάκη, μαζί με την Ειρήνη την Κρυσοτάκη. Μάλιστα. Την οποία έχουμε γράψει και ένα βιβλίο σχετικά με αυτά τα θέματα. Και την Κυριακή θα είστε λοιπόν, είπαμε, το πρωί 11 η ώρα στο Κρυονέρι Μήλο Ποτάμου. Και όλη την ημέρα στην περιοχή, κοιτάξτε να δείτε, άνθρωποι οι οποίοι θέλουν να μην δημοσιοποιηθεί το πρόβλημά του ή να μα δουν κατηδίαν. Είμαστε στη διάθεσή τους. Ναι. Είτε στο Κρυονέρι, στο Μιλοπότομο, είτε κάπου εκεί, είτε στο Ηράκλειο, και θα έρθουν κάποιοι άνθρωποι. Ωραία. Να ακούσουν κάποιες αλήθειες και να πάρουν τις αποφάσεις τους. Ωραία. Είτε οι ίδιοι, είτε το περιβάλλον σου. Σωστά. Ενημέρωση και απόφαση ενεργοποίηση στη συνέχεια. Κύριε Δουίτση, εμείς να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Καλή συνέχεια ευχόμαστε. Ευχόμαστε να βλέπετε όσο το δυνατόν λιγότερους ανθρώπους και ειδικά νέους ανθρώπους για ευνόητους λόγους. Με το καλό να έρθετε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την επικοινωνία. Εγώ σας ευχαριστώ που δώσετε την ευκαιρία. Ελπίζω να μην είμαι πολύ έτσι. Μια χαρά. Προσπαθώ λίγο να ταρακουνήσω, έτσι να μην ξεπεράσω τα όρια. Ευχαριστώ πάρα πολύ, σε καλό. Να είστε καλά. Όποια τις εκδηλώσεις θέλετε, κυρία. Γιατί όλοι πρέπει να συμπράξουμε, όλους μας αφορά αυτό το όρτος πόλεμος που λέω εγώ. Πιο πολύ χάνονται από αυτά παρά από οτιδήποτε άλλο. Ναι. Και έτσι πραγματικά σας συγχαίρω για την πρωτοβουλία σας να τα πούμε όλα αυτά. Να είστε καλά. Εμείς ευχαριστούμε εσάς για την ανταπόκριση. Καλό σας απόγευμα. Να είστε καλά.